Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ευχάριστο, αστείο θεωρώ, ακόμα προς το παρόν, θεωρώ ότι θα είναι αστείο, challenge. Το σημερινό challenge είναι εμπνευσμένο από μία από τις αγαπημένες μου YouTuber του αμερικάνικου YouTube, είναι η Jackie Aina. Jackie. Αν δεν την ξέρεις, που δεν γίνεται να μην την ξέρεις, αλλά λέμε τώρα, αν δεν την ξέρεις, από κάτω θα δεις το κανάλι της. Δεν έχω δει κανένας άλλος να το κάνει. Βέβαια, το βίντεο αυτό το είχα δει πριν κάνα δύο εβδομάδες, οπότε μετά από αυτήν μπορεί να ακολούθησαν κι άλλοι. Πάντως, εγώ την έμπνευση την πήρα από το βίντεο εκείνης. Θα πρέπει να μαντέψω τα κορίτσια μου, εδώ η Πόπη και η Ντόρα μου, θα φέρνουν από μέσα σκεύη, πιατάκια, δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει, που από τη μία πλευρά θα έχει ένα προϊόν high-end και από την άλλη πλευρά θα έχει ένα προϊόν ευρείας. Θα μοιάζουν λογικά αυτά μεταξύ τους και εγώ θα πρέπει να μαντέψω ποιο είναι το high-end και ποιο είναι το ευρείας. Και η Τζάκι μάντευε και το brand και το προϊόν κλπ. Αν φτάσω σε αυτό το level, θα δούμε. Οπότε, ναι, πάμε σε... Κοριτσιά! Ελπίζω να έχετε σκεφτεί επαγγελματική αποκατάσταση μετά το βίντεο αυτό, έτσι. Από ό,τι καταλάβατε, η πρώτη κατηγορία θα είναι primer. Απλά... Τι ξυπνάω το πήγα να πω μόλις τώρα. Απλά θέλω να μου πεις ποιο είναι high-end, πιο ευρείας, ναι. Άμα θέλω έτσι. Για δώστε μου. Με σιγουριά δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Από κάτω έχετε γράψει κάτι που δεν πρέπει να δω. Όχι. Με σιγουριά δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Το ένα είναι έτσι. Και το άλλο είναι έτσι, λίγο πιο υδαρές θα το έλεγα, μισό λεπτό, να σας φέρω λίγο πιο κοντά. Το ένα το primer είναι πολύ σταθερό και τέλειος αοσμό. Μα τελείως. Και πόσες ώρες τα έχετε εδώ μέσα? Τα είχαμε κλειστά με καπάκια, ρε. Α, επειδή είναι και τα δύο αοσμά, γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε, ας τα πιάσουμε στο χέρι μας πρώτα. Κλείψτε κιόλας για να ξέρετε. Το αριστερό primer. Αριστερό λέγοντας δικό σου. Α, λοιπόν, αυτό εδώ το primer είναι... Σε ρυθμός, 1-2. Οκ, primer. Είναι τελείως υγρό, είναι τελείως υδαρές, το τελείωμά του. Είναι άοσμο. Γιατί είναι άοσμο. Λοιπόν. Τι θα σου βάζαμε, κάτι χαρακτηριστικό. Ξέρω! Ξέρω τι είναι, είναι Marc Jacobs Coconut Primer! Ποιο νούμερο το? Το νούμερο 1 είναι το Marc Jacobs Coconut Primer, συμπουτάρα αυτά είναι έτσι ρε! Κοκκίνησε! Σε καλύπτει το foundation! Το αριστερό είναι το high end, είναι το Marc Jacobs Coconut Primer. Το κατάλαβα παιδιά από την υφή, γιατί δεν ανήκει στα αγαπημένα μου προϊόντα. Και πάμε τώρα στο δεξί που λογικά θα είναι drugstore. Το πρόβλημα είναι να βρούμε τι drugstore. Αυτό έχει και σιλικόνη μέσα, αυτό είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Μ' αρέσει, έτσι. Yeah. Είμαι σίγουρη ότι μ' αρέσει. Πάμε αρχικά να πούμε ότι αυτό που μ' αρέσει, λογικά το ευρείας, αυτό θα φορέσω στο πρόσωπό μου σήμερα. Ω, Παναγία μου, τι waste προϊόντων. Να κάνω ένα disclaimer απλά. Κάνε. Κανένα από τα προϊόντα αυτά, ναι, δεν είναι τύπου go-to σου. Α, ναι, αυτό φαντάστηκα. Λοιπόν. Είναι προϊόντα που τα έχεις δοκιμάσει, κάποια τα αγαπάς και τα χρησιμοποιείς ακόμα και τώρα, δεν υπάρχει κανένα καινούριο προϊόν που δεν έχεις χρησιμοποιήσει. Ναι, αυτό μας έλειπε. Έχω βρει ήδη ποιο είναι το ευρείας, ποιο είναι το high-end. Τώρα πρέπει να βρω κάτι το οποίο, να ξέρετε, ήταν, πώς το λένε, προαιρετικό στο challenge της Ζάκης, αλλά το κάνω κι εγώ έτσι, στο να βρεις και το προϊόν. Δεν ήταν μέσα στο challenge, μόνη της το έκανε. Α, για να βρεις το brand μόνο, μη σου βρίσκεται το συγκεκριμένο. Ναι, να πω NYX, Angel Veil. Το βρήκα! Να ξέρεις ότι η Pop όταν τη βάλαμε, όταν τη έστειλα τη λίστα, η πρώτη ήταν την έχουμε χάσει το primer. Με μένα μιλάς. Με μένα μιλάς. Δώσε foundation. Δώσε foundation. Number one. Number two. Λοιπόν, number one, number. Προσπάθησα να σου βρω και τις αποχρώσεις σου. Το βλέπω αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω από τη μυρωδιά. Με σιγουριά σας το λέω αυτό. Το ένα. Λοιπόν, το δύο. Το δύο το έχω! Περίμενε! Η μυρωδιά μου είναι πολύ χρόνο, να ξέρετε, θα το βρω! Δώστε μου λίγο χρόνο! Αρχικά, από το δύο ξεκίνησα που μυρίζει και θυμάμαι τη μυρωδιά του. Λοιπόν, το δύο είναι το drugstore. Περίμενε, όχι.
Λοιπόν, αυτό το 2 κάποτε το χρησιμοποιούσα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω μπερδευτεί. Ξέρω σίγουρα ότι το 2, το 2 μου θυμίζει κάτι η μυρωδιά του. Κάτι πολύ. Ριμέλ, μπουρζουά, κάτι το ξέρω. Και είμαι σίγουρη ότι το 1, επειδή έχει λίγο παραπάνω κάλυψη, θα είναι logically το high end. Logically. Θα διαλέξω η άρχη, ένα από τα δύο, ποιο μου αρέσει πιο πολύ εδώ στο χέρι και... Να βάλω στο πρόσωπό σου. Θα βάλω στο πρόσωπό μου, μπράβο. Και μετά θα δούμε αν θα το βρω κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι λίγο στο προϊόν αυτό. Λοιπόν, θα τολμήσω να πω ότι το δεξί, το νούμερο 2... Αυτή η μυρωδιά μου, κάτι. Το νούμερο 2 είναι το drugstore και το νούμερο 1 είναι ο μου. Τι άτσα μου μέσα. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία το άτσα μου. Αρχικά να δούμε, κέρδισα στο ότι το νούμερο 2 είναι το ευρείας. Όχι. Ποιος το διάλογο είναι αυτό. Δεν θα το πούμε, να το φανερώσουμε. Όχι, θα βαφτώ πρώτα και μετά θα το φανερώσουμε. Λοιπόν, είναι Λανκόμ. Δεν σου βάζει από τότε το Λανκόμ. Παιδιά, μου άρεσε. Σου αρέσει. Συνεχίζει. Το αγαπάς. Το αγαπώ. Κοίτα να δεις, μόνο του... Δεν το προτιμάς. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι έχεις πει ότι είναι πολύ καλλιπτικό. Βέβαια, μαζί σου το άλλο είναι πιο καλλιπτικό. Το άλλο ήταν super bomb καλλιπτικό. Ναι. Μπορώ να καταλάβω. Η μυρωδιά είναι σίγουρα πάρα πολύ γνώριμη. Είναι κάτι το οποίο σαν μυρωδιά... Ναι, γιατί το χρησιμοποιείς πολύ, γι' αυτό είναι πολύ γνώριμη. Μου σπάει το τη μύτη και θυμάμαι ότι από τότε που γέννησα με ενοχλεί η μυρωδιά του. Τώρα με ενοχλεί, ας πούμε, η μυρωδιά του. Πριν μου είπε η Ντόρα ότι μόνο του δεν το φοράω ποτέ γιατί το θεωρώ πολύ καλλιπτικό. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα έχω σίγουρα τον λόγο μου που δεν το φοράω τελείως μόνο του γιατί βλέπω ότι δεν απλώνεται σωστά. Μπορεί να φταίει και το primer τώρα. Θα βάλω από την άλλη πλευρά το νούμερο 1 που είναι το ευρείας, δεν το μάντεψα, μου το έπανε. Το οποίο ήδη έχει οξυδωθεί κιόλας λίγο γενικότερα. Μπορώ να πω ότι ξέρω γιατί δεν το φοράω μόνο του, γιατί δεν μ' αρέσει μόνο του, το βλέπω. Εκτός κι αν έχει αλλάξει κάτι τόσο πολύ από την τελευταία φορά που το φόρεσα. Η μυρωδιά μου είναι γνώριμη, αυτό το παραδέχομαι. Το high end είναι το Dior το Forever, το 2ME. Okay, κάτι μου έλεγε ότι παίζει να είναι Dior, ναι. Και το σκέτο το Forever, ε. Το σκέτο το Forever, ναι. Το Glow, ποτέ γιατί, εντάξει. Ναι. Το ευρείας τώρα είναι το True Skin. Ποιο είναι το True Skin? Στα 3's. Αυτό που φοράς τελευταία. Το στρογγυλό μπουκάλι, το True Skin. Τι απόχρωση? Ποια απόχρωση έχω βάλει, για ποια είναι τέσσερις. Λοιπόν, το True Skin να το βρίσκα, αποκλείεται. Έχει 1,5 μήνα που το φοράω σε καθημερινή βάση. Εγώ το έβαλα για ευκολάκι να σου πω την αλήθεια συγκεκριμένα, γιατί το χρησιμοποιεί πάρα πολύ τελευταία. Συγγνώμη, Dior. Το 0,30. Το 0,30 είναι. Σας βάζω ένα βίντεο εδώ πάνω, να δείτε το 0,30 την τελευταία φορά που το φόρεσα, πόσο πιο ανοιχτό φαινόταν από το λαιμό μου. Λίγο κάτι δεν πάει καλά σήμερα, να ξέρετε. Πώς είναι το primer. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το primer που παίζει από κάτω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα καιρό να το φορέσω το Angel Veil. Όχι γιατί οι ανάγκες του προσώπου αλλάζουν. Δεν είμαι πλέον άνθρωπος που φοράω αυτή τη στιγμή primer με σιλικόνες. Και θεωρώ ότι ιδίως εδώ, σε αυτά τα σημεία που έβαλα το Angel Veil, δεν μου στρώσαν καλά τα προϊόντα. Και τώρα έλεγα στα κορίτσια ότι λίγο το σκεφτόμουν, αλλά έτσι όπως μου κάτσε στην πρώτη φάση, λέω αποκλείεται γιατί τον Dior το αγαπώ. Αλλά όπως είπε και η Dora πριν, δεν το φοράω το Forever ποτέ μόνο του πια, γιατί δεν φοράω τόσο matte προϊόντα πλέον τελείως μόνα τους. Ήθελα κάτι λίγο πιο ενυδατικό μέσα. Το φοράω όμως στην πελατεία μου, δηλαδή είναι το go to στην πελατεία μου. Πάμε τώρα στο κονσίλερ. Είναι unfair το παιχνίδι γιατί τα έχουν βάλει από το πρωί μέσα και έχουν ξεθυμάνει, δεν μυρίζουν άλλο. Δεν τα έχουμε κουμπωμένα, σου λέω, με το καπάκι. Προφανώς λόγω της μικρής ποσότητας δεν μυρίζει. Τα μπουκάλια μυρίζουν γιατί είναι όλα μέσα. Δεν με ξέρω που στιά, γιατί έχω πάρει το πομπόν και μυρίζει όλο με το χέρι ποπό. Το ένα είναι σίγουρα ματ, στεγνώνει ματ. Εκτός και είναι το χέρι μου πάρα πολύ αφυδατωμένο. Αλλά κοιτάξτε λίγο πώς έχει στεγνώσει. Τελείως όμως, δηλαδή και να μην το σετάρεις το χέρι μου πάνω. Αλλά λέω να μην το πάω έτσι το έργο. Λέω να το βάζω τώρα στο πρόσωπό μου ένα-ένα. Παίρνω ένα πινέλο. Αυτό είναι σωμόν! Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι σωμόν. Μου κάνει λίγο tart, λίγο nars. Σαν χρώμα. Μου κάνει λίγο honey και στα δύο. Και στο ένα και στο άλλο. Τα brand που προανέφερα. Και θα το βάλω από εδώ που έχω τον κύκλο.
Φαντάζεσαι. Ωραίο κονσίλερ. Αδιαφεσβήτητα. Ποιο νούμερο βάζει καταρχάς, πέρα και εμάς. Φοράω το 2. Μ' αρέσει, σίγουρα θα τα έχω στα αγαπημένα μου. Και τα 2 είναι που σου αρέσουν. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, τώρα το πιάσαμε. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, θα το ξεκινήσουμε από εκεί. Μου αρέσει πολύ. Δεν θέλει πολύ ποσότητα. Ανακάλυψα μόλις. Φωτίζει, καλύπτει. Θα βάλω και το άλλο την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό το χρώμα του και μόνο κάτι μου θυμίζει. Όχι, δεν είναι τόσο καλυπτικό όσο αυτό που περίμενα. Θα τολμήσω σε λίγο να πω, κι ας είναι λάθος, δεν πειράζει, να γελάσουμε λίγο. Εδώ είμαι ανάμεσα από αυτή την πλευρά σε Elf και Infallible L'Oreal, από αυτή την πλευρά. Και από αυτή την πλευρά είμαι ανάμεσα σε NARS και Zouer, νομίζω. Χωρίς να είμαι σίγουρη. Μπορεί απλά να είμαι και λάθος στις κατηγορίες. Λέω ότι αυτό είναι το high end, που είναι το νούμερο 2. Ναι. Τι είναι. Είναι. Άρα το βρήκα, το challenge. Πάμε τώρα να βρούμε. Και τι είναι. Και λέω ότι το αριστερό είναι NARS. Λέω. Όχι. Μπράβο, το challenge πάλι το βρήκα. Έχω δεύτερη επιλογή σε αυτό. Το ζουέρε. Λοιπόν, υγρό contour. Σαν γουράδες φαίνονται μέσα στο δοχείο. Έλα. Υγρό contour. Ωραίες αποχρώσεις θα πω, για αρχή. Αφεντικό, σε ξέρω σαν την παλάμη του χεριού μου. Μπράβο ρε αφεντικό. Το ένα έχει και λίγο glitter μέσα, επιτηδές. Θα έχει εξωμήνει από το κουτί. Λοιπόν, το 2 και το 1. Το 2, δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ χρωματικά αυτή τη στιγμή στο 2. Εννοώ απλώνοντάς το. Το 1. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πιο θερμό από ό,τι περίμενα. Ναι, ναι. Το ένα θα φορέσω μόνο και μόνο γιατί φαίνεται λίγο πιο, πώς το λένε, γκρι. Αν και αυτό απλώνοντάς το, ανοίγει, αλλά θα βάλω αυτό. Και αφού το βάλω θα σας πω τι είναι. Και δε χτυπάει το... Αρχικά να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ που δεν είναι τόσο έντονο με τη μία. Άλλο τι βλέπετε εσείς στην κάμερα, στην πραγματική ζωή, σας λέω ότι δεν είναι τόσο έντονο με τη μία. Γι' αυτό το λόγο, θα πλώσω το άλλο από την άλλη πλευρά. Καμία όχι. Θα σας πω γιατί, γιατί θέλω να δω ποιο από τα δύο είναι πιο έντονο για να καταλήξω σε δύο συμπεράσματα. Όχι, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, το αριστερό, το νούμερο 2 που φόρεσα πριν, είναι το high end. Πείτε μου αν βρήκα το νούμερο 2 είναι το high end. Ναι, είναι το high end. Ευχαριστώ. Είναι το high end. Είναι. Α, είναι το high end. Κέρδισα το challenge. Όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό μου αρέσει λίγο πιο πολύ. Νομίζω. Αυτό είναι λίγο πιο θερμό. Το βλέπουμε όλοι. Αυτό είναι λίγο πιο ψυχρό. Θα κάνω το πρόσωπό μου και θα σας πω τι πιστεύω ότι είναι. Είναι MAC. Είναι MAC stick. Είναι το stick. Πες μας και ποιο είναι. Μη με ρωτήσει απόχρωση. Δεν ξέρω. Το ευρείας είναι... είσαι φοράει κυκό. Ρε σε μένα! Το ξέρω εγώ μάλλον ότι θα κάνω καριέρα στα καλλιτικά. Τρίζει η καρέκλα μου. Αυτά είναι. Α, αυτό το ήθελα πάρα πολύ. δεν έχουνε... Α, έχουνε. Ένα και δύο. Λοιπόν, θα σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι το ένα είναι high end. Και πιστεύω ότι το 2 είναι drugstore. Με έχω πέσει μέσα. Όχι. Λοιπόν, με χάσατε. Και ξέρετε, είχα βρει και τον brand εγώ στο μυαλό μου. Για πες και τα brand. Πιστεύω ότι το 1 είναι το Daniel Sandler. Όχι. Το water τέτοιο. Όχι. Και να σου πω κάτι την αλήθεια, γιατί λόγω δεν το έβαλα. Γιατί δεν ήξερα αν ο κύριος Daniel είναι high end ή αν είναι... Μου λέει και αυτό δεν ξέρω τι είναι, μου λέει. Δεν μου αρέσει κανένα από τα δύο έτσι στην πρώτη όψη. Δεν μου αρέσει το χρώμα βασικά, δεν θα επέλεγα αυτό το χρώμα. Θα διώξουμε την μπλούζα μου όμως. Ωραία, αφού το χάσα, ας βρω όμως τουλάχιστον, αφού τώρα μου είπατε ποιο είναι ποιο. Ίσως το προϊόν. Παίρνω το high end, το νούμερο 2. Ναι, είναι ωραία. Είναι Armani. Ναι. Τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Το άλλο δεν ξέρω. Το άλλο δεν μου φαίνεται κακό. Τι είναι. Κατρίς. Οκ, ναι. Δεν είχα ιδιαίτερη εκτίμηση στα ρούς της Κατρίς στα υγρά.
το πω. Τώρα θα ήθελα ρουζ. Ρουζ. Εγκεφαλικό. Λουζ πούδρες. Παραλή. Άσπρη! Αλήθεια τώρα! Άος με σκιαυτές. Λοιπόν. Πες μας ποια δοκιμάζει, να έχουμε και μια ιδέα. Η ένα έχει ωραία υφή. Είναι και πολύ μπράβο. Μεταξωτή. Τι? Και μπράβο της. Και μπράβο της. Είναι μεταξωτή. Πολύ. Είναι μεταξωτή. Είναι σαν να πιάνεις ένα σατέν βρακί. Η... Τη διαφήμισε τώρα. Δύο. Η προκατάληψη της προκατάληψης με τις λευκές HD πούδρες. Είναι λες και πιάνεις αλευριζέας. Τώρα είμαι σίγουρη ότι θα μου πεις ότι είναι η high-end αυτή. Την υφή της καλή είναι. Έχω την εντύπωση ότι κάνει flashback. Είναι η ευρείας, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Όχι, θα σας πω γιατί νομίζω ότι δεν είναι ευρείας, γιατί δεν έχω high-end λευκές πούδρες κρατημένες άλλο. Και όχι αν έχω τη MAC. Δεν έχω ξετρελαθεί νομίζω με καμία. Πιστεύω ότι αυτή το νούμερο 1 μου άρεσε πιο πολύ. Και θα πω ότι... Τολμήσω να το πω. Δεν ξέρω. Θα πω ότι ήταν ευρείας. Λάθος. Όχι απλά high-end, μιλάμε για πολύ high-end. Είναι η Lancôme. Είναι η Chanel. Ποια Chanel? Η Λούζι Πούδρα. Που έχω να βάλω 5 χρόνια. Η άλλη τι είναι? Βάικον. Excuse moi, ελπίζω να με αγαπάτε ακόμα, αλλά δεν αναπιόμαστε. Πάντως, παίζουνε unfair, έχουν βάλει προϊόντα μέσα στα οποία το ένα το έχω βάλει μια φορά στη ζωή μου και το άλλο πριν 5 χρόνια. Πάμε. Κορόντζερ, κόμπακ πούδρα ή ρούζ? Κόμπακ πούδρα. Τις χαλάσαμε. Ξύσαμε. Για σκοπούς του. Λίγο. Λίγο. Καλά, η μία... Λίγο. Η μία ήταν προβληματική. Ούτως ή άλλως, από μόνη της. Τώρα σκέφτομαι ποιες πούδρες είχα σπασμένες. Δεν μπορώ να το αποκλείω, το θυμάσαι, γιατί δεν τα λέμε κιόλα. Ξεκινάω από το 2, γιατί μου είναι πιο κοντά στην απόχρωση. Διαφορετικό. Τι. Λοιπόν. Το ένα μυρίζει. Το δύο μυρίζει. Okay. Το ένα ή το δύο μυρίζει. Το ένα εννοώ, το ένα που έπιασα. Το νούμερο δύο μυρίζει. Αρνητικά μυρίζει. Δεν μυρίζει ωραία. Η δύο που μυρίζει άσχημα, αδιάφορα άσχημα, δεν έχει πολύ κάλυψη. Είναι από τις... Καταρχάς νομίζω ότι και οι δύο δεν είναι setting πούδρες, αλλά έχουν απόχρωση. Σωστά. Η δεξιά το νούμερο ένα είναι η Charlotte Tilbury, η Airbrush Flawless. Γιατί είναι η αγαπημένη μου πούδρα και δεν θα με ξεγέλαγες ποτέ και με τίποτα. Την απόχρωση με το που ήρθε το κατάλαβα. Και η νούμερο 2 είναι ευρείας και νομίζω, και θα σας πω γιατί το νομίζω, μυρίζει, αλλά δεν ξέρω αν έχει χαλάσει γι' αυτό μυρίζει. Σαν τη Rimmel, αλλά είναι η Rimmel. Έλα ρε, είμαι γνώστης της πούδρας, τελείωσε. Απλά θα πρέπει μετά να τους δείξεις, ναι. Σε κάποια πλάνα, πόσες πούδρες έχουμε. Έχουμε πολλές. Και η αλήθεια είναι, παραδεχτείτε το, χωρίς όμως να σας είπα εγώ να μην το κάνετε έτσι, για να το κάνουμε και δύσκολα, ότι στις loose πούδρες βάλατε δύσκολα. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα bronzer, τα οποία μου ήρθανε θρήματα. Θα βάλω νομίζω, λοιπόν, πλευρά-πλευρά, έτσι θα το κάνω. Παίρνω το 2. Δύσκολο το loose bronzer. Να το δουλεύεις. Και πάω να πάρω και το ένα. Ένα, ναι. Δεν νομίζω να το βρω. Σας αρέσουν και τα δύο? Επειδή είναι που είναι στην υφή που είναι και επειδή κάνει μπαλώματα, γιατί δεν τα πιάνει το πινέλο όπως πρέπει να τα πιάσει, δεν μου αρέσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορώ να το απλώσω όπως θέλω. Θα πάρω ένα άλλο πινέλο και θα το ξανακάνω. Ξέρω θα γίνω λίγο ουμπαλούμπα, αλλά για σκοπό του βίντεο κάπως πρέπει να γίνει η κατάσταση. Οπότε θα πάρω ένα ωραίο πινέλο Letizia. Θα πάω πάλι στο... πώς το είχα τώρα. Θα πω... τι να πω τώρα. Από την απόχρωση στο παν και ούτω καθεξής, θα πω ότι το ένα... και χύθηκε παντού. Το ένα είναι το high end, γιατί είναι λίγο πιο light. Και το δύο είναι το ευρείας. Λυπάμαι, χάσατε. Για πείτε μου τι είναι. Το ένα είναι το Rimmel. Ναι, δεν είναι. Το δύο είναι ο Marc Jacobs. Ποιο? Το μαύρο. Το μαύρο κουτί. Αυτό πώς το ξύσατε? Πολύ προσεκτικά. Με την πεστοτουλίτσα. Κοίτα τώρα. Χρωματικά το άσπρο με το μαύρο μεταξύ τους. Το αριστερό γυαλάει λίγο, σωστά. Το πιο σκούρο, το δύο. Έχει λάμψει μέσα.
Όχι. Χρυσά είναι από μέσα. Το 2. Το 2. Τώρα βάζω το λαμπερό, το νούμερο 2, ναι. Και είναι και ωραίο λαμπερό, Παναγία μου. Αυτό, δώστε μου μόνο ένα tip, το νούμερο 1, έτσι που το βάλατε κιόλας εδώ μέσα. Εμένα σαν γιώτα, με έχετε δει ποτέ να το χρησιμοποιώ? Ναι. Πάνω μου. Μου θυμίζει λίγο Wycon, να είμαι ειλικρινής. Ένα ροζέτο που έχει σε μια μαύρη συσκευασία, αυτό το χρησιμοποιείς κανένα δύο φορές. Θα αρχίσουμε αρχικά με το πιο ευρύς και πιο high-end. Θα πω ότι... Το βάλω άλλη μια φορά πάνω. Στο χέρι. Δεν έχεις βάλει καθόλου μπρους. Α, στο χέρι, εντάξει. Λοιπόν, όχι, είναι ευρύας αυτό. Το νούμερο. 2. Είναι ευρύας, σωστά. Είναι ευρύας, ναι. Είναι ευρύας. Το βρήκα μέχρι εκεί και θα σας πω γιατί πιστεύω ότι είναι ευρύας, γιατί η λάμψη του δεν είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτό λοιπόν είναι high-end. Αν αυτό είναι high-end, θα τολμήσω να πω ότι είναι Mac. Εγώ το βρήκα, σημασία έχει ότι βρήκα πια την κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε πρόβλημα τώρα. Είναι 13. Ποιο? Το 2 που είπα ότι είναι... Το 5 είναι. 5 μιλωρία. Τώρα, αυτό η αλήθεια είναι ωραίο. Ναι, δεν θα σου πω ψέματα. Είναι ένα από τα αγαπημένα δικά μου. Benefit δεν είναι. Γιατί ξέρω, φαίνονται άλλα μέσα στις συσκευασίες τετριμένα. Benefit είναι, το Dandelion. Λοιπόν, highlight. Το αριστερό είναι το Flexiterian από Colourpop, το νούμερο 1. Και το δεξί... Που είναι ένα ναι μας. Περίμενε, θα σου το πω και αυτό αμέσως. Μόνο που το ακούμπησες. Για να βρήκα το ευρείας, σημαίνει ότι μου μένει το high-end. Αν σου πω και βγάλε με ψεύτρα ότι αυτό το high-end είναι μάπα τώρα που μου έχεις φέρει εδώ, εκτός και αν λόγω του τρυψίματος φαίνεται έτσι απέσιο, γιατί highlighter δεν το λες σε καμία των περιπτώσεων. Κοιτάξτε, λόγω ότι είναι high-end, δεν είναι πάρα πολύ μπόμπα. Θα το βρω και αυτό όμως, να ξέρετε. Θα το βρω με σιγουριά σας το λέω. Μάσα τα λόγια. Σε ποια PR λίστα θα βγω. Μια στιγμή σε κοιτάξει. Λοιπόν, παίρνω το Flexiterian. Δεν το λες καν ύπαρκτο. Ναι, εντάξει, σταμάτα. Είναι ωραίο όμως τώρα που το ξαναβλέπω, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, σαν απόχρωση τώρα που έχει απλωθεί, είναι πιο ωραίο από το Flexiterian, γιατί τώρα που κάθονται όλα σκούρα στο πρόσωπό μου, ταιριάζει πιο αρμονικά. Τι είναι? YSL. Πομάδες, δεν υπήρχε κάτι άλλο που μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί όλες οι μύτες είναι μοναδικές και χαρακτηριστικές από τα μηχανικά μολύβια. Οπότε... Έτσι τώρα σαν κουτσουλιές που μου τα έχετε βάλει εδώ. Ναι, αλλά αν βάλω ντουραλάινα λιώνεται η κατάσταση. Κατάλαβες τώρα τι πας να κάνεις. Για να χάσω θέλεις. Αχ, εγώ έπρεπε να είχα τη βοηθό της Τζάκη που της τα έφερνε όλα στο πιάτο εύκολα. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά. Χρωματικά το νούμερο 2 μου αρέσει πιο πολύ. Κάτι μου θυμίζει ήδη, δεν θα σου πω ψέματα. Το νούμερο 1. Μέτρια πράγματα. Το νούμερο 2. Είναι και πάρα πολύ κρίμη. Λοιπόν, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και παγίδα τώρα. Και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα αγαπάς και τα δύο. Ήμουν σίγουρη ότι τα αγαπάω και τα δύο. Θα κάνω τα φρύδια μου. Ένα και ένα. Ένα και ένα, έτσι θα γίνει, ναι. Θα πάρω πρώτα το νούμερο 2. Μίλησε μας. Γιατί γελάς πάνω ένα κουκλίτσι αφού. Θα σιγουρευτώ πρώτα και μετά. Θεωρώ ότι χωρίς να κλειδώσω την απάντησή μου θα κριθεί από το δεύτερο. Ότι είναι το ευρείας με μικρή επιφύλαξη. Θα τα φτιάξω, θα τα συγκρίνω και επανέρχομαι με αποτελέσματα. Το νούμερο 1 είναι το ευρείας, το νούμερο 2 είναι το high-end. Mm-hmm. Σωστά? Mm-hmm. Ωραία. Και θα σας πω και ποια προϊόντα είναι. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Το ευρείας είμαι ανάμεσα σε δύο. Είμαι ανάμεσα στο Catrice, την πομάδα της Catrice και της Colourpop. Ή το ένα ή το άλλο, νομίζω ότι είναι της Colourpop. Catrice, το διπλό, η πιο ανοιχτή πλευρά. Και αυτό τώρα νομίζω ότι είναι Αναστάζια Beverly Hills. Και μας έπρεπε να μην το έβρισκα μετά από 5 χρόνια, δεν το έχω αφήσει ούτε λεπτό. Ήρθε η μεγάλη στιγμή για τις σκιές. Είναι ενός brand. Ενός brand. Και η μία πλευρά και η άλλη. Ένα brand είναι αυτό και ένα brand είναι αυτό. Θα τα βάλω δίπλα-δίπλα χωρίς να τα σηκώσω. Δεν θα σας τα δείξω γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τόσα χέρια να τα καλύψω. Θα καλύψω εγώ από πίσω, έλα. Περιμένετε. Λοιπόν. Το δεξί είναι το 2 αυτό και είναι απειροελάχιστα. Δεν μπορούσα να βρω ακριβώς ήδη. Όχι, πιο μεγάλα νομίζω. Παίρνω τη Letitia Lemac, το OGSCSW. Και παίρνει από το νούμερο 1. Από το νούμερο 1, σωστά. Και παίρνω αυτή την απόχρωση.
η οποία είναι πολύ ωραία απόχρωση. Ξέρετε τι διαλέγει το αφεντικό. Ωραία, αφεντικό, είναι πολύ ωραία. Απλώνεται σωστά. Απλώνεται καλά. Αυτό μου αρέσει πάρα πάρα πολύ σαν απόχρωση. Πάρα πάρα πολύ όμως. Πηγαίνει ολόιδια. Και τα αριστερά και τα δεξιά. Μου θυμίζει μία σκιά παλιά που φόραγα σε πάρα πολύ πάρα πολύ συχνά, αλλά ήταν σε παλέτα, νομίζω. Όχι, δεν έχω ξεκολλήσει καμία παλέτα. Και παίρνω από την πλευρά 2, θέλω να πάρω μια πινέλη. Και λίγο πιο μπαλωματιάρικο θεωρώ. Δεν το κουμπίζω στο μάτι της ακόμα. Το βλέπω όμως. Αυτό είναι πιο ξηρό. Αυτό είναι πιο βουτυρένιο. Το πονηρό βλέμμα ξέρει τι σημαίνει και γέλιο. Κάπου πάει το μυαλό τη. Η αριστερή πλευρά, το νούμερο 1 που έχω βάλει από εδώ είναι high end. Και η δεξιά πλευρά που έχω βάλει από εδώ. Το νούμερο 2 δηλαδή. Το νούμερο 2 είναι το ευρεία. Σωστά. 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 Ήμουν σίγουρη. Θα πάρω το ίδιο πινέλο τώρα και θα μπω λίγο πιο βαθιά. Είναι Αναστάσια Beverly Hills 1! Ναι! Το πάτη, η πρώτη τι ήτανε? Η πρώτη απόχρωση τι ήτανε? Α, δεν ξέρω τι αποχρώσεις είναι από κάτω, δεν θυμάμαι. Αυτή, οι δύο είναι Σιένα. Λοιπόν, περίμενε, θα μαντέψω και την άλλη. Περίμενε, περίμενε. Η ευρεία είναι η κολόπωπη μόρφη. Όχι. Όχι, ποιο έχουμε? Makeup geek. Α, είναι... high end. 5 ευρώ η σκιά. Ναι. Έχουν και eyeliner, αλλά δεν θα βάλω γιατί είναι μαύρα και η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλές πομάδες eyeliner στα δικά μου τα μάτια. Οπότε ναι, δεν θα βάλω eyeliner. Πάμε στη μάσκαρα. Θες να βάλεις πολύ μάτια στο μέσα. Α, έχουμε τέτοιο. Βεβαίως. Βεβαίως. Πες μας ποιο βάζεις. Α, βάζω το νούμερο 2. Που είναι πολύ ωραίο. Και γυαλιστερό. Και τα δύο είναι γυαλιστερά, ξέχασα να σου το πω αυτό. Αχα, και βάφει ωραία. Αυτό ο μολύβι το νούμερο 2 μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και το χρώμα του μου αρέσει και το πως απλώνει. Και το άλλο που σου αρέσει. Είναι η αλήθεια ότι είναι 2 μολύβια. Τα οποία τα αγαπώ, ε. Τα αγαπάς και σε πελάτησες και πάνω σου και παντού. Πολύ ωραία. Φιλάκι, τα έχουμε καλύψει πάρα πολύ καλά για να μην μπορεί να καταλάβεις. Δεν τρελαίνει τόσο πολύ για να το σβήνεις πάνω στο μάτι σου. Είναι πολύ μαλακό. Και είναι πολύ γυαλιστερό. Πιο γυαλιστερό από ότι απόχρωση, καταλαβες, θέλω να πω. Mm-hmm. Πιο πολύ λάμψη από ότι pigment. Θα κάνω το μάτι μου με το άλλο για να είναι ίδια και νομίζω ότι... Τώρα εδώ έχω πρόβλημα, γιατί αυτό μου θυμίζει. Αυτό λέγω ως νούμερα. Το νούμερο 2 μου θυμίζει ένα μολύβι που έχω από MUA, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι όντως αυτό, και ένα μολύβι της MAC επίσης. Και το άλλο μου θυμίζει ένα μολύβι από Urban Decay και ένα μολύβι από Icon. Και το πρόβλημα είναι ότι και την λίγη ακάλυψη συσκευασία που αφήσανε και τα δύο έχουν την ίδια. Λοιπόν, ξεκάθαρα μου αρέσει πολύ το 2. Και νομίζω ότι το 2, θα τολμήσω και θα πω ότι το 2 είναι το MUA. Είναι το MAC το Teddy. Και το παγαμώτο. Άρα το άλλο τι είναι, παιδιά, είναι Icon. Πάμε για μάσκαρα, χείλη και πάμε να ξεσκίσουμε τον πρόεδρο. Τα σουβλάκια, μην τρελαίνεστε. Δεν έχει έρθει, ακόμα μην αγχώνεσαι. Δεν θα το βρω ποτέ. Μα αγαπημένες είναι. Τις φοράω συχνά. Αυτή είναι πιο... Ω, χαλιά έγινα. Αυτή είναι πιο στιφή. Καλό είναι αυτό, το ότι είναι πιο στιφή. Wow, αυτό το 2 είναι... Τόση ώρα έχω τον καθρέφτη μπροστά. Αυτό το 2 είναι τέλειο. Τι είναι αυτό? Περιμένετε τώρα, πάμε ξανά στο άλλο. Θα ξαναποτύξει τα λιμιά. Αυτό είναι το ευρείας. Νομίζω ότι είναι το ευρείας. Και νομίζω... Είναι το ευρείας. Ναι, ναι. Οκ, okay, θα μαντέψω και τη μάρκα, περιμένετε. Αυτό είναι το ευρεία, το βρήκα. Αυτό... Είναι το high end. Που είναι το high end, νομίζω... Την πήρα το εξωτερικό. Όχι. Ωραία, αυτή... είναι... L'Oreal. Η ευρεία είναι η φούσια, η νύξη, hyper, κάτι. Α, πολύ καλή. Και η άλλη είναι η Fenty. Μολύβι χιλιών. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Λοιπόν, επειδή τα χρώματα δεν είναι ακριβώς ίδια, έχουν πολύ μικρή απόκληση. Ναι. Διάλεξε με θα βάλεις, μη γίνεις chrome. Πολύ ωραία, θα ομολογήσω.
Αυτό είναι Wycon, το νούμερο 60, το νούμερο 59. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, είναι ωραίο, μου αρέσει. Αυτό είναι Boldy Bear από MAC ή TLC από Nuay, το οποίο πάντα με παγιδεύει γιατί στο χέρι μου δείχνει πιο ανοιχτό και στα χείλη μου δείχνει πιο καφέ. Θα πω ότι αυτό στα χείλη μου είναι ευρείας. Είναι ευρείας και είναι Wycon. Ε, καλά τώρα. Ή είσαι καλλιτέχνης ή δεν είσαι. Και είναι το 60. 62. Ποιο, Why Nude, πώς το λένε. Τα φοράω συχνά κοινώς. Και το άλλο είναι το Boldy Bear, πες αλήθεια. Είναι Mac. Mac. Nice and spicy. Όπως και να έχει, το κατάλαβα ότι είναι Mac. Ήταν λίγες οι επιλογές, γιατί τα Mac έχουν μια πολύ συγκεκριμένη χαρακτηριστική νότα πάντα. Λοιπόν, κραγιόν, κορίτσια, κραγιόν. Για αρχή βάλω στα χέρια σου να αποφασίσεις ποια είναι. Είναι λίγο lipstick, ε. Ναι, γιατί... Μυρίζει πάρα πάρα πολύ ωραία και μόνο από τη μυρωδιά μπορώ να σου πω ποιο κραγιόν είναι. Είναι Huda Beauty. Ωραία, τουλάχιστον πρέπει να μαζέψω, να, επειδή σαν candy μυρίζουν πολλά. Πρέπει να μαντέψω το άλλο κραγιόν τώρα. Φέτο. Και θα σου πω και ποιο είναι, ρε. Είναι, λοιπόν, κάτι με μάμα. Άι μωρί που ξέρεις το sugar mama. Ε! Άι μωρί. Ε! Κατακάνω μίξη, έλα, φέρτα. Και αυτό είναι, μόλις το ακούμπησα στο ρουθούνι μου, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Μου θυμίζει Zouer, ελπίζω να μην το έχετε κάνει αυτό το λάθος. Αφού έχουμε μόνο τώρα Huda, θα είναι αυτό Zouer. Το είναι πιο ανοιχτό. Τι θα σου κάνει αυτό το λάθος, τι λάθος θα ήταν. Ότι θα ήταν δύο ευρείες, δύο χάιν. Και αυτό είναι από MUA, το Velvet, το... Πώς το λένε το ρημάδι, είναι από MUA. MUA. Καλά παιδιά, εντάξει τώρα. Anti-Gravity. Ψάχνω την απόλυση του MUA, γιατί είναι MUA το βρήκα. Είναι... Κάτι με Virgin, Virgin, όχι. Ωραία. Δεν τη θυμάμαι την απόκριση πώς τη λένε, αλλά βρήκα τα γραγιόν. Γιατί είμαι καλύτερη. Τρανκίλητη, ρε, ναι, το έχω λεβάσει 40.000 φορές. Ευχαριστημένη. Μπορείτε επίσημα να μου φαίνεται το στέμμα μου. Ευχαριστώ. Αξίζω ένα στέμμα, νομίζω. Κράξτε ελεύθερα. Αλλά παραδεχτείτε. Το αξίζεις. Το αξίζω. Αν μου βάζε πιο εύκολα πράγματα στις κατηγορίες που δεν βρήκα εκτός από το foundation, εκεί άκουσα παράδεκτη, πιστεύω ότι θα τα είχα βρει σχεδόν όλα. Αυτό κυρίες και κύριοι ήταν το σημερινό look. Ακόμα και από αυτές τις συνθήκες πιστεύω το μακιγιάζ είναι ok. Αν έρθω λίγο κοντά, εντάξει, μοιάζω με 45, αλλά δεν πειράζει. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, δώστε μας κι άλλες πληροφορίες από κάτω για το τι challenge θέλετε να δείτε επόμενο, γιατί μου άρεσε, είχε πλάκα η όλη η φάση. Θα ψάξω κι εγώ γύρω-γύρω να δω αν υπάρχουν κι άλλα challenges. Να ξέρετε ότι θα κάνω δύο TikTok challenges τώρα, αλλά θα τα ανεβάσω στο TikTok. Να πω ότι κάτι κάνω κι εγώ σε αυτό το ρημάδι, την πλατφόρμα που στα 31 μου τώρα είπα να πάρω μπρος. Ένα μεγάλο, μεγάλο χειροκρότημα στην Poppy και στην Dora που μπήκαν σε αυτό το τρυπάκι και κρατάνε τις δουλειές τους. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, αφήστε ένα like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Καλά, φτάνει τώρα με αυτό. Άννα Βενέτη, by the way, αγαπάμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι. Περνάμε πάρα πολύ καλά και περνάμε ακόμα καλύτερα με την πάροδο του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να σας δω και στο επόμενο μου βίντεο. Μπείτε στα υπόλοιπα social media και τα λέμε σύντομα. Μουα!